Μπράτον Πρις. Λίλαρτ με το Φιόνι. Σκριν από τον Κρουμπάλη. Λίλαρτ σε σου τριών πόντων. Τώρα θα βρει στόχο. 69-61. Ακριβώς δύο λεπτά ακόμη. Πάλι η πίεση του ΠΑΟΚ. Γκάρι Μπέλ περνάει το κέντρο. Με τον Κρουμπάλη μπροστά του. Ανεβαίνει ο Τσαϊρέλη. Τον διώχνει. Θα παίξει ένας εναντίον ενός. Όχι. Πασάρι στο Φιόνι. Στα 5 δευτερόλεπτα αυτός με τον Ντίλαρτ. Φιόνις χάνει την μπάλα. Θα προλάβει να διορθώσει, να εκτελέσει, θα στοχίσει και ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος είναι αυτός που θα πάρει επιθετικό rebound. Εδώ ήταν τυχερός ο Άρης και ίσως αυτό το rebound να κρίνει πολλά ως προς την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να αντεπιτεθεί. Αθηναίου Φιόνις από τη γωνία για τρεις, είναι άστοχος. Μπράτον τρεις, κλέβει ο Φιόνις επιστρέφοντας στην άμυνα. Μέσα σε αποθέωση. Λάθος πάσα του Γκάρι Μπέλ. Διαγωνισμός λαθών σε αυτό το σημείο. Ο Άρης έχει ένα σύν 8. Μένουν 63 δευτερόλεπτα. Είδαμε ένα σημαντικό επιθετικό rebound του Βασιλόπουλου και ένα κλέψιμο του Φιόν. Κοιτάξτε με ποιο τρόπο πάνω στον Μπράντον 3. Νωρίτερα έχασε ευκαιρία ο ΠΑΟΚ για lay-up. 63 δευτερόλεπτα, επιστρέφουμε μετά το time out. Κατευθείαν στο Φώτη Ταγιανό. 69-61, 63 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, είναι φανές ότι το προβάδισμα το έχει ο Άρης τώρα. Δεν το είχε έτσι κι αλλιώς. Το είχε έτσι κι αλλιώς και αυτή τη στιγμή έχουμε δει ανατροπές οι οποίες έχουν γίνει, αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να δούμε κάτι διαφορετικό. Παρουσιάζει ενδιαφέρον από άποψη τακτικής αυτή τη στιγμή να δούμε τι άμυνα αποφασίζει ο Άρης, τι επίθεση. Αν πάει σε γρήγορο δίποντο ή αν πάει σε σου τριών πόντων ο ΠΑΟΚ. Για να ακούσουμε τον Άκη Ιωακίμοβλου. Θα είναι πάντως στις γωνίες για τον ΠΑΟΚ ο Ζάρας με τον Λάκη Τζόνς και ανάλογα με την εξέλιξη της φάσης. Άρα ένα τυχερό περιμένουμε με τον Ντίλαρτ και τον Κουμπάλη. Ο Ντίλαρτ πάει στην επαναφορά, ο Λάκη Τζόνς στην μία γωνία, ο Κοντορής Ζάρας στην άλλη. Ο Μπράντον Τρις παίρνει την επαναφορά, πέφτει ο παίκτης του Άρη. Τρις δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Θα κάνει το λάθος, η μπάλα χτυπάει εκτός τελικής γραμμής. Ο Μπράτον Τρις που νωρίτερα τρέχοντας τον εφηδιασμό δεν είδε το Φιόνι και έχασε την ευκαιρία για εύκολους πόντους και τώρα με το άστοχο lay-up δεν δίνει το δικαίωμα, συγγνώμη coach, στον ΠΑΟΚ να πλησιάσει κι άλλο, όχι να απειλήσει, να πλησιάσει κι άλλο. Ο Κρουμπάλη προσπάθησε να σώσει την κατοχή εκεί, να διορθώσει τα πράγματα, δεν τα κατάφερε. Πάτησε όπως είδαμε στο replay εκτός αγωνιστικών ορίων. 58 δευτερόλεπτα ακόμη, 69-61. Ξακούμε. Είναι η συμμετοχή του Βασιλόπουλου τώρα. Αν θυμάσαι στην προηγούμενη επίθεση του Άρη, ανανέωσε με επιθετικό rebound. Αυτή τη στιγμή ήταν αυτός που αποσόβησε το εύκολο καλάθι, δίνοντας τη βοήθεια πάνω στο drive του 3. Κλέψιμο από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι Τσαϊρέλης, κάτι που πρέπει να το δούνε. Ο Τσαϊρέλης θα βγάλει την μπάλα έξω από την τελική γραμμή. 69-61, ακόμα 52 δευτερόλεπτα. Για την επαναφορά, λες εδώ. Βγαίνει, δυσκολεύτηκε ο Άρης σε κάθε μορφή πίεσης που του παρουσίασε ο ΠΑΟΚ. Αυτό επιβεβαιώνει όσα συζητούσαμε νωρίτερα. Το ΠΑΟΚ έπρεπε να παίξει αυτή την άμυνα που του έβγαινε σε μεγαλύτερο διάστημα, σε μεγαλύτερη διάρκεια στο μάτς. Γιατί ό,τι έκανε σήμερα το έκανε με αυτή την άμυνα, την πιεστική. Και στα 4 τέταρτα του κυπέδου. 69-61. 52 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πάλι θα σκουπιστεί το παρκέ. Έχει ενδιαφέρον πάντως να παρατηρήσουμε το εξής, ότι θα πρέπει
να διακρίνουμε ότι λείπει ο παίκτης με το καθαρό μυαλό και την ικανότητα να ανταπεξέλθει στην πίεση, να οργανώσει και να ρυθμίσει την ομάδα. Βλέπουμε ότι η μπάλα κυκλοφορεί λείπει σε παίκτες. Λείπει ο παίκτης του Άρη. Ναι, για να μπορέσει να είναι έτσι όπως πρέπει όταν δέχεται πίεση ακόμα και στην οργάνωση μισού γηπέδου. Lucky Jones τον σταματάει με φάουλ ο Βασιλόπουλος, δύο βολές. Έχει χτυπήσει. Για να δούμε αν θα ζητήσει αλλαγή ή θα πάει να εκτελέσει τις βολές. Εδώ χτύπησε με το πόδι ο Βασιλόπουλος στον αντίπαλό του. Δεν είναι κάτι όμως ανησυχητικό, δεν είναι κάτι σοβαρό, θα εκτελέσει τις βολές. Άρης 69, ΠΑΟΚ 61. Μετά τις βολές ζητάει αλλαγή ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Θα βάλει στο παιχνίδι τον Απόλλωνα Τσόχλα. Μέσα η πρώτη, 69-62. Έξω η δεύτερη. Ο Βασιλόπουλος μετά την προσπάθεια του φιώνει στο rebound και το νέο κερδισμένο φάουλ. Νέες βολές για τον Άρη. Και η αλλαγή για τον ΠΑΟΚ στη θέση του Lucky Jones. Ο Απόλλωνας Τσόχλας. Αν μπορούμε να δούμε τι έχουν και οι δύο ομάδες στις ελεύθερες βολές. Ο Άρης 17-23, ο ΠΑΟΚ 15-23. Βασιλόπουλος κάνει την πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 70-62. Ντίλαρτ, πάσα χαμηλά, φάουλ του Βασιλόπουλου. Και βολές τώρα για τον ΠΑΟΚ, με τον Ουσμάν Κρουμπάλη. Εδώ η προηγούμενη φάση. 37,4 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ετοιμάζει αλλαγή ο Παναγιώτης Γιαννάκης, Κομιβόν είναι στη γραμματεία. Ουσμάν Κρουμπάλη ετοιμάζεται για τις βολές. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 70-63. Πάλι χαμηλώνει το σχήμα ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
Θέλει όλους τους γυριστές τώρα στο παρκέ για την πίεση του ΠΑΟΚ. Ο Φιόνης θα πάρει την επαναφορά. Αν δεν κάνει λάθος ο Άρης είναι παιχνίδι δύο κατοχών. Η παγίδα Αθηναίου με πάσα περνάει το κέντρο ο Άρης. Βον. Βασιλόπουλος, νέα παγίδα. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. Αθηναίου 3-2. Στη λήξη του χρόνου θα στοχίσει. Λίγα δευτερόλεπτα για το τέλος. Από πολύ μακριά, άστοχος του Μπίλαρ. Το rebound για τον Άρη που θα είναι ο μεγάλος νικητής. Καθαρά και δίκαια περνάει στα ημιτελικά με 70-63. Επί του ΠΑΟΚ είδατε τους δύο προπονητές. Πάμε γρήγορα σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.